χιλιάδες ξενοδοχοϊπάλληλοι στο νησί στην Κρήτη τα Χριστούγεννα δίχως δώρο και επίδομα. Είτε γιατί δεν συμπλήρωσαν ένσημα, είτε γιατί κάποια ξενοδοχεία μόλις έκλεισαν και δεν πρόλαβαν να ενταχθούν έγκαιρα στο Ταμείο Ανεργίας. Ζητούν στήριξη από την πολιτεία προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι, εκατοντάδες οικογένειες, χιλιάδες εργαζόμενοι να περάσουν τις γιορτές. Λοιπόν, θέλω να παραμείνουμε στο θέμα, όταν είμαστε έτοιμοι συνάδελφοι να μου πείτε να πάμε στον κύριο Κοφινάκη, τον κύριο Γιώργο Κοφινάκη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων Ηρακλείου. Αντιπρόεδρε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ένα πρόβλημα το οποίο ανέδειξε σήμερα στο πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Νέα Κρήτη είναι έντονο σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, είναι έντονο σε επίπεδο Ηρακλείου. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Για πόσους εργαζομένους μιλάμε πάνω κάτω, κύριε Κοφινάκη? Μιλάμε για ένα 10 με 15% από τους εποχιακά εργαζόμενους στα ξενοδοχεία. Θα ήθελα να σας πω, όποιοι μπαίνουν για πρώτη φορά στο ταμείο φέτο, έπρεπε πέρυσι να έχουν 91 αίσθημα, φέτο 100, το οποίο είναι τόσο δύσκολο, γιατί πέρυσι μετά COVID εποχή, σαφώς μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο να μαζέψουν τα 91 αίσθημα. Οπότε αυτή η μερίδα των εργαζομένων, να το πούμε έτσι, βγαίνουν έξω. Όπως επίσης είναι και παλιοί εργαζόμενοι, οι οποίοι πέρυσι δεν δούλεψαν λόγω πάλι πανδημίας COVID, και πρέπει τους τελευταίους 14 μήνες να έχουν 100 αίσθημα αφαιρουμένο το 2 τελευταίο μηνών. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε από μόνοι σας και εσείς οι τηλεθεατές ότι αυτό το ποσοστό των εργαζομένων μένουν χωρίς να μπορούν να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας. Το οποίο αυτό σημαίνει από τον τελευταίο μήνα που έχουν να πάρουν μισθό που εργάστηκαν Σεπτέμβριο, όποτε απολύθηκαν, μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο που θα πιάσουν δουλειά, συν ένα μήνα που για να πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο δύσκολο αυτούς τους μήνες να δουν ένα ευρώ στη τσέπη τους. Τι μπορεί να γίνει τώρα, πώς μπορεί η πολιτεία να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, τα αιτήματά σας, τη λίστα, τι συμπεριλαμβάνεται? Εμείς να σας πω να καταλάβετε και εσείς και οι τηλεθεατές, έχουμε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, το οποίο του θέτουμε αυτό το ζήτημα, την επέκταση το επίδομα ανεργίας των εργαζομένων, όπως επίσης και σε αυτές τις περιπτώσεις τις συγκεκριμένες που είπαμε προηγουμένως, να τις εξετάσουμε, ούτως ώστε να δούμε τι μπορεί να κάνουν, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας, να πάρουν τουλάχιστον ένα μηδαμινό Ταμείο Ενεργείας, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους αυτές τις μέρες που έχονται. Όπως επίσης το έχουμε δείξει θέμα και στον ίδιο τον Υπουργό τον Κιτσίλια κατηδίαν, όταν κατέβηκε στην αρχή της τουριστικής σεζόν για να εγκαινιάσει την κρουαζιέρα, τα κρουαζιόρια που έρχονται στο Ηράκλειο. Πήγαμε κατηδίαν με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου και άλλα μέλη της διοίκησης. Και το θέσατε στον Υπουργό. Μάλιστα. Το θέσατε στον Υπουργό ακριβώς όπως αυτό, την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία, όπως επίσης και την επανένταξη της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Κοκκίνι Γάνι. Κύριε Κοφινάκη, ακριβώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Όπως μου δίνετε η ευκαιρία να σας πω, δεν μένουμε με στα χέρια. Θα πάμε Αθήνα όπως έχουμε πάει και επανειλημμένος. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα, θα το πάμε στα άκρα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά και εμείς σαν Οτελεία βάζουμε, θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Είναι μια κρίσιμη περίοδος.